Και χε, χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε την ιδιαίτερη ιστορία του Ταρζάν όπω περίπου την έγραψε ο Edgar Rice Burroughs. Αν το προφέρω σωστά. Γενικά, να ξέρετε, έχει αρκετέ διαφορέ από την εκδοχή τη Disney και προσωπικά πιστεύω ότι θα την βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Επίση, θα δούμε και την ιστορία ενό αγοριού που, από ό,τι φαίνεται, ενέπνευσε το συγκεκριμένο συγγραφέα. Αν θέλετε να με στηρίξετε, μπορείτε να κάνετε ένα like για να φτάσουμε τον στόχο των 10.000 likes. Και αν θέλετε να με στηρίξετε ακόμα περισσότερο, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή και έχετε πατήσει και το καμπανάκι, ώστε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Και τώρα ξεκινάμε. Πρώτα με την πρωτότυπη ιστορία των βιβλίων, γιατί δεν γράφτηκαν όλα σε ένα βιβλίο. Θα σα τα πω στο τέλο πόσα ήταν τα βιβλία και τι έγινε. Λοιπόν, για αρχή, ετοιμαστείτε να πέσετε από τα σύννεφα. Ξέρετε ποιο είναι το επίθετο του Ταρζάν. Clayton. Και μια και δεν το χρησιμοποίησε η Disney στο Tarzan, είπε να το δώσει στον κακό τη ταινία. Με συγχωρείτε που ξεκίνησα έτσι, αλλά έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου. Και τώρα, α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Τζον και η Άλλη Κλέιτον, δύο ευγενεί από την Αγγλία. Για να φέρουμε την ιστορία λίγο στα δικά μα δεδομένα, θα λέμε τον Τζον Γιάννη και την Άλλη θα τη λέμε Κούλα. Από το Αλίκι, Αλικούλα, Κούλα. Το έτος 1888 ο Γιάννης και η Κούλα πήγανε σε μια όμορφη κρουαζιερούλα στην οποία όμως προέκυψαν κάποια προβληματάκια. Γιάννη, η Κούλα... Ωχ, τι έκανε πάλι! Μη μου πεις ότι έκλασε δημόσια! όχι, δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί. Τότε τι! Ωχ, ξέρω. Κατούρισε στην πισίνα. Γι' αυτό, αλλά ξέρεις, η Κούλα τρώει πάρα μα πάρα πολύ. Τσακίζει ό,τι έχει πάνω μπουφές. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην προμήθεια για προμήθεια μέχρι το τέλο τη κρουαζιέρα. Άρα, γυναίκα, και σου είπα να αφήνει καμιά μπριζόλα για τους άλλου. Λυπάμαι πολύ, Γιάννη, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά πρέπει να φύγετε. Το θέμα είναι πώ θα φύγουμε από εδώ. Είμαστε στη μέση του πουθενά. Δεν μιλέ. Κοπή ξέρει. Να πάρει και κάπω έτσι του βάζουν σε μια βάρκα και του αφήνουν κοντά σε μια ακτή τη Δυτική Αφρική. Ο πραγματικό λόγο που του έδιωξαν, εντάξει γιατί καλό το σκετσάκι, δεν λέω, αλλά πρέπει να σα πω και την αλήθεια, ήταν επειδή ο λαοτζίκο, ο απλό λαό, δεν χώνευε και τόσο του ευγενεί. Τώρα, αν δεν του δινόταν η ευκαιρία γενικά να χωνέψουν οτιδήποτε, δεν το ξέρω. Αυτό το αστείο παίζει να το πιάσει μόνο αδερφό μου που το, το εξήγησα τώρα. Φτάνουν που λέτε στην Αφρική και μετά από λίγα χρόνια κάνουν και ένα όμορφο αγοράκι. Δουλειά δεν είχαν στην Αφρική να κάνουν και παιδιά, λοιπόν. Και τι όνομα λέτε ότι του έδωσαν τα, τα σαΐνια, να πούμε. Το ίδιο με το πατέρα του. Δηλαδή, John Clayton. Αλλά σου λέει, για να μην τον μπερδεύουμε, θα το πούμε John Clayton ο Δεύτερος. Ιδιοφιέστατο! Ναι, το κανονικό όνομα του Ταρζάν είναι αυτό. John Clayton ο Δεύτερος. Το ξέρω, δεν είναι και το καλύτερο όνομα, αλλά... Α πούμε και ένα πάλι καλά που δεν τον έβγαλαν κούλα. Αυτό μα έλειπε δηλαδή. Μετά από ένα χρόνο η μητέρα του μικρού Γιαννάκη θα πεθάνει. Το ίδιο και ο πατέρα του. Βέβαια δεν πεθάνουν από τι ίδιε αιτίε. Ο πατέρα του, από ό,τι ξέρουμε, σκοτώθηκε από τον άγριο αρχηγό των γορίλων. Ονόματι Κέρτσακ. Αχά. Uh -huh. Ο Κέρτσακ σκότωσε τον πατέρα του Ταρζάν. Και εγώ σοκαρίστηκα. Το μικρό Γιαννάκι τότε υιοθετεί η καλά. Η γνωστή γορίλα που όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπάμε. Και του δίνει το όνομα Ταρζάν. Που όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπάμε. Και τώρα, παιδιά, ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται είδηση βόμβα. Ταρζάν σημαίνει λευκό δέρμα. Σε ποια γλώσσα είναι η ερώτηση. Όχι, δεν είναι αφρικανική γλώσσα, λοιπόν. Ταρζάν σημαίνει λευκό δέρμα στα γοριλίσια, γοριλικά γοριλέζικα, δεν ξέρω πώ λέγονται, στη γλώσσα που μιλάνε οι γορίλε, υποτίθεται. Και εγώ, αν που τόσο καιρό νομίζω πως οι γορίλες βγάζουν μόνο ήχου, εδώ σύμφωνα με τον συγγραφέα έχουν τη δικιά του γλώσσα και μπορούν να προφέρουν και τη λέξη Ταρζάν. Εντυπωσιακό, έτσι. Πάρτε γνώση, ρε παιδιά, πάρτε γνώση. Δείτε εδώ γνώση, δείτε, δείτε γνώση εδώ. Τα χρόνια περνάνε και ο Ταρζάν μεγαλώνει, αγνώντας όμως την ανθρώπινη του καταγωγή. Ω αγόρι, πάντα ένιωθε διαφορετικό, ξένο και απροσάρμοστο. Κυρίω λόγω των εξωτερικών του χαρακτηριστικών, προφανώ. Μια μέρα, όμω, θα ανακαλύψει το καταφύγιο που είχαν δημιουργήσει οι γονεί του και εκεί θα βρει διάφορα βιβλία όπου παρουσίαζαν φωτογραφίε ανθρώπων. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί ότι είναι ένα από αυτού και λέει. <Τι όλα ήταν ψέματα> τόσες χιλιάδες ψέματα Ο έφηβος Ταρτζάν συνήθιζε να πηγαίνει σε εκείνο το μέρος αρκετά συχνά. Πώς πάνε οι γέροι στο καφενείο? Κάπω έτσι. Μάλιστα, μέσα από βασικέ φωτογραφίε και κείμενα, κατάφερε να μάθει να διαβάζει αγγλικά. Χωρί όμω να μπορέσει ποτέ να τα μιλήσει, καθώ δεν τα είχε ακούσει ποτέ του. Μεγαλώνοντα, ο Ταρτζάν αποκτούσε όλο και περισσότερη δύναμη, ευελιξία και ευστροφία. Γίνεται ένα εξαιρετικό κυνηγό και μαχητή. Όλα αυτά όμω εκνεύριζαν τον Κέρτσακ, του οποίου η ζηλιά γινόταν όλο ένα και μεγαλύτερη. Μια μέρα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ορκή του, το θυμό του και τη ζήλια του. Ο γιγαντιέο λοιπόν και αδυσόπιτο Κέρτσακ επιτίθεται στον Ταρζάν. Και κάπω έτσι έρχεται το τέλο του Κέρτσακ. Ο Ταρζάν κατάφερε να τον νικήσει στη μεταξύ του μονομαχία και να τον βάλει knockout. Τον έστειλε στα θυμαράκια για να το πω αλλιώ. Θα μου πείτε πού είναι τα θυμαράκια. Δεν έχω ιδέα. Ούτε πού είναι τα θυμαράκια. Ούτε πόσο κόστησαν τα μεταφορικά. Ο Ταριζάν μετά από αυτό γίνεται ο αρχηγό τη Αγέλη. Εφόσον ξεπάστρεψε τον πιο ισχυρό γορίλα, σου λέει, «Ε, είναι ο πιο ισχυρό από όλου μα. Και εδώ είναι που αποκτά σιγά σιγά ενδιαφέρον η ιστορία μα. Ένα όμορφο πρωί, ο Ταριζάν άκουσε έναν παράξενο θόρυβο που του κίνησε την περιέργεια. Αυτά τώρα που φάνηκαν στην Disney ότι άκουσε πυροβολισμό και τέτοια, δεν ισχύουν. Εδώ θα μάθετε την αλήθεια. Ο Παλιατή στη γειτονιά σα. Όλα τα παλιά μαζεύω. Παλιέ κουζίνε, παλιά πλυντήρια, παλιοσίδερα. Όλα τα παλιά μαζεύω. Και το βασικότερο, δεν είμαι τρελό. Ήταν μια φυλή Αφρικανών που μόλι είχε κατασκηνώσει στην περιοχή. Ένα από του ανθρώπου τη συγκεκριμένη φυλή δολοφονεί την μητέρα, τη θετή μητέρα του Ταρζάν, την Κάλα. Αυτό βέβαια δεν θα μπορούσε να το αφήσει έτσι ο Ταρζάν και ξεκινάει τα αντίπεινα τα οποία συνοδεύονταν εννοείται από ασυγκράτητη οργή και μίσο. Ποια ήταν τώρα τα αντίπεινα, έχουμε και λέμε. Του πετάει δυναμητάκια, χτυπάει τα κοδούνια και τρέχει, κλέβει τα μπαστούνια από τι γριές, κατουράει στο πηγάδι του. Ό,τι θέλει κάνει. Οι άνθρωποι τη φυλή εγκλαμβάνουν τον Ταρζάν ω ως... Ένα δαιμονικό και κακό πνεύμα και προσπαθούν να τον διώξουν. Αυτό για να καταλάβετε τι ωραία εφηβικά χρόνια πέρασε ο Ταρζάν, έτσι. Λίγα χρόνια μετά, όταν ο Ταρζάν έχει φτάσει πια στην ηλικία των 21 ετών, μια ομάδα ανθρώπων εγκαταλείφθηκε και αυτή στην ακτή. Κατά παρόμοιο τρόπο που είχαν εγκαταλειφθεί και οι γονεί του. Ανάμεσα σε αυτού του ανθρώπου βρίσκεται και η 19χρονη Jane Porter, η οποία μάλιστα είναι και η πρώτη λευκή γυναίκα που αντικρύζει ο Ταρζάν. Η μητέρα του δε μετράει, έφυγε Πέρα από την Jane όμω, στην ακτή κατέφτασε και ένα συγγενή του Ταρζάν ο William Cecil Clayton. Για να μην λέμε κάθε φορά όμως αυτό το μακρινάρι, θα τον λέμε Μάκι. Από το William Μάκη, προφανώς. Ο Μάκη που λέτε είναι εξάδερφος του Ταρζάν. Ένα εξάδερφος που καταχράστηκε την περιουσία των γονιών του Ταρζάν πίσω στο Λονδίνο. Ωστόσο, μέχρι στιγμή κανεί δεν ξέρει τίποτα για τη μεταξύ του συγγένεια. Ο Ταρζάν κατασκοπεύει κρυφά του ανθρώπου που μόλι έχουν φτάσει στα μέρη του. Ενώ παράλληλα σώζει και από αρκετού κινδύνου τη ζούγκλα την Τζέιν. Έτσι πάνε αυτά. Εφόσον του γυάλισε η Τζέιν, την προστατεύει κιόλα. Ποιο νοιάζεται για τους υπόλοιπους, μωρέ. Να σημειώσω όμω ότι κανένας άνθρωπος δεν αντιλήφθηκε τον Ταρζάν, ούτε καν η Τζέιν. Μέχρι που ένας Γάλλος καπετάνιος, ονομάτι Πολ Νταρνό, βρίσκει το καταφύγιο του Ταρζάν και τον ίδιο μέσα σε αυτό. Τον συμπάθησε πολύ, του έμαθε και γαλλικά, και προσπάθησε μάλιστα να τον πείσει να έρθει μαζί του στην Ευρώπη, καθώς ένα πλοίο διάσωση είχε έρθει να του πάρει από εκεί. Διάλογος παρακαλώ! Ταρζάν, σε τε κοντσιντερ κονέμα μη. Δεν ξέρω Γαλλικά, παιδιά, Ότι μου λέει ο αδερφός μου λέω. Μετάφραση, παρακαλώ. Ταρζάν, εγώ σε θεωρώ φίλο μου και θα χαιρούμουν πάρα πολύ άμεχο σου να μαζί μα στο Ευρώπη. Ταρζάν εκτιμάει, καπετάνιο, αλλά η οικογένεια είναι εδώ. Στην Ευρώπη έχει σουβλάκια. Ταρζάν, ανένδοτο. <laughs> Τέλο. Μη ρωτήσετε πού έμαθε τις λέξεις ο Ταρζάν. Τις έμαθε! Καλά, αλλά να ξέρεις ότι μόνο αν έρθεις μαζί μας στην Ευρώπη θες με τη Τζέιν. Ταρζάν φτιάχνει βαλίτσες και έρχεται. Και πάνε στην Αγγλία. Ο Ταρζάν μέσα στους επόμενους μήνες μαθαίνει να μιλάει και αγγλικά. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή ήξερε να διαβάζει αλλά όχι να τα μιλάει. Και κάπως έτσι ο πυθικάνθρωπος ξέρει περισσότερες γλώσσες από μένα. Να κάνουμε. Δεν θέλω τώρα να σα κουράζω κιόλα με πολλέ λεπτομέρειε, οπότε ακούστε. Η Τζέιν έχει φύγει για την Αμερική. Εκεί, στην Αμερική, θα πάει και ο Ταρζάν αργότερα για να τη βρει. Τέτοια καψούρα είχαμε καιρό να δούμε, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο καψούρι ο Ταρζάν, είναι και gentleman. Καθώ θα σώσει την Jane από μια τεράστια πυρκαγιά. Εκεί όμω είναι που θα μάθει τα δυσάρεστα νέα. Η Jane, παιδιά, είναι αραβωνιασμένη με τον ξάδερφό του, το Μάκη. Το μυαλό του δεν το χωράει. Η καρδιά του κόβεται στα δύο. Το στομάχι του γκουργουρίζει. Είναι σε απόγνωση. Να πάει για σουβλάκια ή για πίτσα. Παράλληλα. Παράλληλα. Ο καπετάνιο, χρησιμοποιώντα τα στοιχεία που είχε βρει στο καταφύγιο των γονιών του Ταρζάν, καταφέρνει να αποδείξει την αληθινή ταυτότητα του Ταρζάν. Και τώρα δείτε, παιδιά, το μεγαλείο ψυχή του Ταρζάν. Αντί να πει, φέρτε τα σπίτια μου, τα χωράφια μου, ρε γελίο εμάκι που τα έχει φετεριστεί, λέει. Φέρτε τα σπίτια μου, φέρτε τα χωράφια μου. Ρε γελίε μάκι που μου τα έχει πάρει. Δεν ήξερε τι είναι το σφετριστή. Λοιπόν, να κοιτάξει, πλάκα κάνω. Λέει, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Και απαρνιέται την περιουσία για να ζήσει ευτυχισμένη η Τζέιν. Τι γλυκό. Ξύπνα, εδώ! <Κι> Και τώρα ξεκινάει το καλό. Ο Μάκη, πριν προλάβει να παντρευτεί την Τζέιν, θα πεθάνει. Η Τζέιν θα παντρευτεί τον επόμενο εθελοντή, δηλαδή τον Ταρζάν. Και κάνουν και ένα παιδάκι. Για το οποίο εμεί δεν μάθαμε ποτέ στη Disney, γιατί η ταινία θα έπρεπε να βγει δεκάωρο και βάλε. Γενικά έχει άπειρο ζουμί η υπόθεση και ακολούθησαν πάμπολε περιπέτειε. Σκεφτείτε ότι σε αυτό το βίντεο όσα σα είπα τα βρίσκουμε μόνο στα πρώτα τέσσερα βιβλία τη ιστορία του Ταρζάν. Ολόκληρη ιστορία αποτελείται από 24 βιβλία. Δεν ξέρω τι ζωή έκανε ο Ταρζάν και τη σε 24 βιβλία. Αλλά ναι. Τώρα, πάμε να δούμε εν συντομία και την ιστορία ενός αγοριού που, όπως είπαμε και στην αρχή, μάλλον αποτέλεσε έμπνευση για τον συγγραφέα των βιβλίων. Ο νεαρός λόρδος, William Charles Μιλντίν, όταν ήταν μόλις 11 χρονών, πάνω σε ένα εμφυβικό ξέσπασμα θυμού του βιδώνει και λέει «θα πάρω τα βουνά». Έλα όμως που τα βουνά ήταν μακριά. Οπότε, το γυρίζει το παραμύθι και λέει «θα πάρω τη ζούγκλα». Έλα ζούγκλα, τι κάνεις! Ε, πολύ αστείο μπα. Δεν έγινε ακριβώ έτσι. Αυτό το παιδί δούλευε σε ένα πλοίο, το οποίο ναυάγισε και έτσι βρέθηκε στην Αφρική. Φοβόταν να ψάξει για Ιθαγενεί, μήπω και. ήταν λίγο. ξέρετε. Βαρβαρή, βαρβαρή. Ωστόσο, τον πλησίασαν κάποιοι γορίλε και του έδωσαν φαγητό. Όπω έγραψε ο ίδιο στο προσωπικό του ημερολόγιο, οι γορίλε ήταν αρκετά ιδιαστικά και τρομακτικά όντα, αλλά συγχρόνω ήταν αρκετά ευγενικά και φιλικά. Επίση, σύμφωνα με το Μιλντίν, η επικοινωνία με του γορίλε γινόταν μέσω τη νοηματική. Έκανε αυτό έτσι, έκανε έτσι, έκανε έτσι. Έκανε κάτι τέτοια και καταλάβαιναν οι γοριλές. Συνολογούσαν. Αυτά πάνω κάτω είχα να σα πω. Ελπίζω να σα άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον γενικά το βίντεο. Να σα άρεσε και η ιστορία και τα αστιάκια που είχε, εννοείται. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι και να ρίξετε και ένα follow στο instagram. Το όνομα είναι neverlandrick και έχω και link κάτω στην περιγραφή. Τ τα, 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 τα γιατί είναι ωραίο να μένει παιδί. Και για όσου έμειναν μέχρι το τέλο, όλο ο κόσμο πιστεύει ότι ο Ταρζάν διαδραματίζεται στη Δυτική Αφρική. Αλλά στην ταινία τη Disney διαδραματίζεται στην Ανατολική Αφρική. Αυτό δεν το ξέρει κανεί. Το έχω ανακαλύψει μόνο μου και όλο ο κόσμο για κάποιο λόγο πιστεύει ότι είναι στη Δυτική Αφρική. Δείτε πολύ απλά αυτή τη σκηνή. Εδώ πέρα πάνω δεξιά γράφει Σαφάρι στην Ανατολική Αφρική. Θα πει όχι έγνες, Ήθελε ένα καρεδάκι εδώ πέρα, ήθελε να έτσι. Δεν είμαι τρελό!